τις αντιπαραθέσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο, τον κύριο Κεφαλογιάννη, στο ερώτημα που μου έθεσε σε σχέση με την παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε λίγες μέρες του Πρωθυπουργού της γειτονικής μας χώρας, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας, της Μακεδονίας, που αν όλα πάνε καλά, και ελπίζω να πάνε καλά, σε λίγους μήνες θα αλλάξει και το όνομά της και το σύνταγμά της και θα ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία. Κύριε Κεφαλογιάννη, όλα τα προηγούμενα χρόνια που ερχόταν σε ευρωπαϊκούς θεσμούς ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή σε άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ο προκάτοχος του κυρίου Ζάεφ, ο κύριος Γκρουεύσκι, πώς αυτοαποκαλούνταν και πώς τον αποκαλούσαν οι συνάδελφοί σας, η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων σας και φυσικά η μεγάλη πλειοψηφία και των συναδέλφων σας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πώς? Σκοπιανό? Κύριε Κεφαλογιάννη, εδώ βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άρα δεν μπορούμε να λειτουργούμε όπως πολλές φορές λειτουργήσαμε στην Ελλάδα, βάζοντας το κεφάλι μας σαν διστρουθοκάμιλο μέσα στην άμμο, με ένα ταμπού γύρω μας, μόνο εμείς οι Έλληνες, ενώ όλος ο υπόλοιπος κόσμος, και φυσικά εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, ήταν σε μια άλλη πραγματικότητα. Διότι 140 χώρες ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και οι πιο μεγάλες, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Κίνα, η Ρωσία, αναγνωρίζουν τη γειτονική μας χώρα με τη συνταγματική της ονομασία που την έχει εδώ και 25 χρόνια. Και η συνταγματική της ονομασία είναι σκέτο Μακεδονία. Και φυσικά και ο κύριος Γκρουεύσκι αλλά και όλοι οι αξιωματούχοι αυτοαποκαλούνται όλα αυτά τα χρόνια ως Μακεδόνες. Αλλά δεν είδα να ενοχλείστε γι' αυτό. Όπως επίσης δεν είδα να ενοχλείστε που όλα τα προηγούμενα χρόνια και ο κύριος Ζάεφ και όλοι οι συμπολίτες του έμπαιναν στην Ελλάδα. Και καλά έκαναν και έμπαιναν στην Ελλάδα και κάνανε και μαζικά διακοπές στις ελληνικές ακτές, διότι αυτό ενίσχυε την ελληνική οικονομία. Αλλά έμπαιναν στη χώρα με ένα διαβατήριο, το οποίο τι έγραφε? Έγραφε Μακεδόνες. Από εδώ και στο εξής και μετά τη συμφωνία, το διαβατήριο θα λέει πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Θα προστεθεί και αυτή η φράση. Όπως επίσης, δεν ξέρω αν για σας έχει κάποια αξία, για μένα έχει πολύ μεγάλη αξία, που όλα τα προηγούμενα χρόνια ο προκάτοχος του κυρίου Ζάεφ, με τον οποίο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, ο κύριος Γκρουεύσκι, ο οποίος ανήκει στον χώρο της εθνικιστικής δεξιάς, της ακροδεξιάς, είχε γεμίσει τη χώρα του και τις πλατείες των πόλεων της γειτονικής χώρας με αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κάθε πόλη και κάθε πλατεία, και βεβαίως με όλα εκείνα τα σύμβολα τα οποία είναι χαρακτηριστικά της αρχαίας Μακεδονίας, της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας, και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και της παράδοσης. Και από εδώ και στο εξής δεν θα έχει το δικαίωμα αυτό να το κάνει κανείς στη γειτονική χώρα, και ούτε ο σημερινός πρωθυπουργός της γειτονικής μας χώρας ή οι μελλοντικοί πρωθυπουργοί θα έχουν το δικαίωμα να επικαλούνται τον Μέγα Αλέξανδρο και την ελληνική ιστορία ως δικό τους κομμάτι. Αυτό δεν είναι σημαντικό για σας? Και βεβαίως, ίσως πιο σημαντικό απ' όλα, ότι θα επιβεβαιώνει ο κάθε πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας από εδώ και στο εξής τη σαφώς σλαβική καταγωγή του λαού του και της γλώσσας του. Αυτά, κύριε Κεφαλογιάννη, δεν συνέβαιναν μέχρι σήμερα και θέλω να απευθυνθώ τόσο σε εσάς, όσο όμως, για να μην μετατρέψουμε την συζήτηση σε ένα εσωτερικό debate, σε όλους τους ευρωβουλευτές να κατανοήσουν κάτι. Στην Ελλάδα και στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τόσο εγώ, όσο και ο Ζόραν Ζάεφ, δεχόμαστε μια σφόδρη επίθεση. Ότι είμαστε και δύο προδότες. Ο κύριος Μητσοτάκης στην Ελλάδα και ο κύριος Μητσκόφσκι στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που ανήκουν στην πολιτική οικογένεια του Λαϊκού Κόμματος, μας κατηγορούν με την ίδια ακριβώς επιχειρηματολογία, ακριβώς την ίδια επιχειρηματολογία,
με επιχειρηματολογία η οποία απλά αλλάζει πρόσημο ότι είμαστε προδότες και ότι έχουμε φέρει μια επιζήμια συμφωνία. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να το θέσω στην κρίση σας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, και να πω ότι ακριβώς επειδή και οι δύο συντηρητικοί ηγέτες μας κατηγορούν ότι είμαστε προδότες και ότι έχουμε μια προδοτική συμφωνία, μάλλον κάτι καλό έχουμε κάνει για τους λαούς μας και εγώ και ο Ζωράν Ζάεφ. Μάλλον ανοίγουμε ένα δρόμο προς το μέλλον, προς την ειρήνη, προς την προοπτική της συνεργασίας και της συμβίωσης των λαών μας, έναν δρόμο ο οποίος θα γράψει ιστορία. Και είμαι περήφανος που το έχουμε καταφέρει αυτό. Αναφέρθηκε μία βουλευτής, φαντάζομαι από την Ουγγαρία, στον κύριο Όρμπαν, λέγοντας ότι είναι ο κακός μαθητής, σε αντιδιαστολή με μένα που είμαι ο καλός μαθητής. Και βεβαίως με αφορμή το γεγονός ότι ο συνάδελφός μου, κύριος Όρμπαν, θα έρθει σε λίγες ώρες σε αυτή εδώ την αίθουσα. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας απαντήσω επί της ουσίας, διότι ξέρετε, δεν μπορεί να κρίνετε ούτε τους πολιτικούς ούτε τις πολιτικές βάζοντας ετικέτες, αλλά βλέποντας και κάνοντας πολιτική κριτική στις ιδέες που εκπροσωπούν και στις αξίες που πρεσβεύουν. Κάποιοι στην Ευρώπη εκ του ασφαλούς βεβαίως μπορούν να κάνουν πολιτική με τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, διότι είναι à la carte η αλληλεγγύη για αυτούς. Κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνουν πολιτική εκ του ασφαλούς επίσης, διότι οι χώρες τους είναι περίκλειστες και έχουν χερσαία σύνορα, όχι θαλάσσια. Και κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να θυμούνται τις ευρωπαϊκές αξίες όποτε τους συμφέρει. Αναφερθήκατε και είπατε ότι εμείς φέραμε τους μετανάστες, αλήθεια? Εγώ νόμιζα ότι οι πόλεμοι έφεραν αυτό το μεγάλο κύμα της μεταναστευτικής και προσφυγικής ροής προς την Ευρώπη. Και θα ήθελα απαντώντας σας να σας ρωτήσω, αλήθεια, πιστεύετε ότι μπορεί οποιαδήποτε χώρα, ακόμα μικρή και περίκλειστη και όχι με θαλάσσια σύνορα, στην Ευρώπη να επιβιώσει μόνη της, χωρίς βοήθεια, χωρίς αλληλεγγύη, χωρίς συνεργασία? Ή πιστεύετε κάποιοι ότι η συνεργασία, η βοήθεια και η αλληλεγγύη θα είναι à la carte, όποτε σας συμφέρει? Και όταν το πρόβλημα δεν είναι στη δική σας αυλή, θα το πετάτε στον διπλανό. Η Ευρώπη δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Και άκουσα και έναν συνάδελφό σας να μιλάει για προδοτικό μέλλον της Ευρώπης. Λοιπόν, η λογική του ο καθένας μόνος του, και η λογική πρώτα η Ελλάδα, πρώτα η Γαλλία, πρώτα η Ιταλία, θα είναι μια λογική η οποία θα οδηγήσει την Ευρώπη σε αποσύνθεση. Και ακριβώς αυτό το θέμα προσπάθησα να θίξω με την ομιλία μου. Άκουσα τον φίλο ευρωβουλευτή από το ποτάμι, τον Μιλτιάδη, τον Κύρκο, να λέει ότι μπερδεύτηκε. Ναι, Μιλτιάδη, είναι μπερδεμένη η πραγματικότητα που ζούμε. Και σε αυτή την μπερδεμένη πραγματικότητα πρέπει να ξεδιαλύνουμε όλοι μας. Ποιο είναι το πρώτιστο, η πρώτιστη απειλή? Οι διαφορές που έχω εγώ με πολλούς άλλους συναδέλφους και από τον χώρο της αριστεράς και από τον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, ακόμα και από τον χώρο του φιλελεύθερου κέντρου ή της οικολογίας, είναι δεδομένες οι διαφορές. Όμως αυτή τη στιγμή εποάζεται στην Ευρώπη το αυγό του φιδιού, όπως τη δεκαετία του 30. Και όπως τη δεκαετία του 30 η πρώτιστη απειλή αντιμετωπίστηκε με την ευρύτερη δυνατή συμπαράταξη δυνάμεων που είχαν διαφορές, αυτό πιστεύω ότι είναι το καθήκον μας και σήμερα. Και για να κλείσω όλη αυτή την αναφορά στο μεταναστευτικό, θα σας πω ότι είμαι ευτυχής για ό,τι καταφέραμε στην ενδοχώρα, όμως η κατάσταση στα ελληνικά νησιά είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δεν τιμά κανένα μας αυτή η κατάσταση. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να στηρίξουμε μια συμφωνία η οποία, αν δεν υπήρχε, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα για όλους μας. Και γι' αυτό η Ελλάδα χρειάζεται στήριξη. Και γι' αυτό χρειάζονται συνέργειες και συνεργασίες σε αυτή την κατεύθυνση.
Και βεβαίως χρειάζεται, όταν μιλάμε για πρόσφυγες και για μετανάστες, να μην μιλάμε μονάχα για νούμερα και αριθμούς στιγνούς και στατιστικές, αλλά να βλέπουμε πίσω από τα νούμερα και τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων που έχουν ονόματα, ονοματεπώνυμο. Μπορεί να μην είναι ονόματα ευρωπαϊκά, μπορεί να μην είναι ονόματα οικία σε εμάς, αλλά έχουν όνομα, πρόσωπο, συναισθήματα, αξίες, πιστεύω και θέλουν να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Θέλω επίσης να πω δύο λόγια. Άκουσα την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και ευρωβουλευτή, την κυρία Σπυράκη, να με εγκαλεί. Χαίρομαι γι' αυτό, διότι επαναλαμβάνω, ο διάλογος και η αντιπαράθεση είναι η ζωντάνια της δημοκρατίας. Θέλω, κυρία Σπυράκη, να σας πω το εξής. Αναφερθήκατε σε μένα και στην προχθεσινή συγκέντρωση ορισμένων χιλιάδων ακραίων στοιχείων, 3-4 χιλιάδες ήταν στη Θεσσαλονίκη, καμία σχέση με τα μεγάλα συλλαλητήρια που όντως γίναν το Φλεβάρι. Ξέρετε, εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα αρνηθώ το δικαίωμα του κάθε πολίτη να διαδηλώνει σε μια δημοκρατική πολιτεία. Θέλω όμως να σας υπενθυμίσω, κυρία Σπυράκη, εσείς ήσασταν που για χρόνια ως προβεβλημένη δημοσιογράφος σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, κάθε βράδυ σχεδόν, όταν είχαμε πράγματι μαζικές διαδηλώσεις με πράγματι μεγάλη καταστολή τα 5 πρώτα χρόνια από το σταθμό σας, βγαίνατε και ουσιαστικά ασκούσατε το λειτουργήμα της πληροφόρησης, όπως η ίδια παραδεχθήκατε, με έναν τρόπο όπου αποκρύβατε την αλήθεια. Και τότε δεν είχατε καμία ιδιαίτερη ευαισθησία ούτε στο να παρουσιάζετε τα πραγματικά νούμερα των διαδηλώσεων, αλλά ούτε και το να δεικνύετε την καταστολή και τη βία που υπέστησαν αυτές οι διαδηλώσεις. Σήμερα σας βλέπω ότι έχετε μία ιδιαίτερη ευαισθησία. Χαίρομαι για αυτήν την ευαισθησία. Θέλω όμως να διαβεβαιώσω όλους τους συναδέλφους σας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η ευαισθησία δεν πρέπει να είναι αλακάρτ και ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε καταστολή, ούτε βία. Αντιθέτως, τα 3 αυτά χρόνια τα κοινωνικά, πολιτικά και δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών έχουν αναβαθμιστεί και με μια σειρά από νομοθετικές παρεμβάσεις. Και θέλω να κλείσω, να μην στενοχωρήσω και τον άλλο συνάδελφό σας και συμπατριώτη μου, τον κύριο Κίρτσο, γιατί έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε όλοι ότι η Ελλάδα πια, με την έξοδο από τα προγράμματα προσαρμογής, είναι μια χώρα όπως οι άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Με μια ιδιαιτερότητα, όπως βεβαίως όλες οι χώρες οι οποίες έχουν βρεθεί σε προγράμματα, μιας ενισχυμένης παρακολούθησης και συνεργασίας με τους θεσμούς και ιδιαίτερα με την Κομισιόν. Όπως οι άλλες λοιπόν χώρες της Ευρωζώνης, έτσι και η Ελλάδα, από εδώ και στο εξής, θα είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί τους στόχους που από κενού έχουμε θέσει, τις υποχρεώσεις μας δηλαδή, το δημοσιονομικό στόχο του 3,5% του ΑΕΠ πλεόνασμα μέχρι το 2022, αυτή είναι η συμφωνία μας, αλλά η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση θα είναι αυτή που θα επιλέγει τα μέσα και τις πολιτικές προκειμένου να ικανοποιήσουμε αυτούς τους στόχους. Όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και σε αυτές που έχουν βγει από προγράμματα. Τις πολιτικές λοιπόν αυτές και τα μέσα, έχοντας πλήρη τα στατιστικά στοιχεία και τις προβλέψεις για κάθε επόμενη χρονιά, θα τα συζητάμε καταθέτοντας τον προϋπολογισμό μας στην Κομισιόν κάθε Οκτώβριο, έτσι θα κάνουμε και φέτος σε σχέση με το 2019. Και από κοινού θα πάρουμε εκείνες τις αποφάσεις, οι οποίες θα είναι οι ορθές αποφάσεις, τόσο προκειμένου να ενισχύσουμε την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, και αναπτυξιακή δυναμική σημαίνει όχι άλλη λιτότητα, όχι άλλες περικοπές και ενίσχυση της κατανάλωσης, στο βαθμό βεβαίως, επαναλαμβάνω, που αυτό θα μας το επιτρέπει η δυνατότητα να πιάνουμε τους δημοσιονομικούς στόχους. Τόσο απλά. Και κλείνω με το θέμα που αφορά
το μέλλον της Ευρώπης. Υπήρξε το ερώτημα σε σχέση με το πώς εμείς ονειρευόμαστε τον εκδημοκρατισμό της Ευρωζώνης και την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εδώ και στο εξής. Πράγματι πιστεύουμε στην ανάγκη πολιτικής ευάθυνσης και πράγματι πιστεύουμε στην ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου. Θα θυμάστε ότι ήμουν από αυτούς που προσπάθησα και πέτυχα η συζήτηση για το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια να μην γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά το Ευρωκοινοβούλιο να παίζει έναν ρόλο ουσιαστικό σε αυτή τη συζήτηση. Οι πολιτικές να μην αποφασίζονται πίσω από κλειστές πόρτες. Δεν ξέρω αν το πετύχαμε στην ολότητά του αυτό. Κάναμε όμως μια προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης πιστεύω ότι το κρίσιμο το επόμενο διάστημα είναι να αποφασίσουμε για έναν ενισχυμένο κοινοτικό προϋπολογισμό, για ένα πρόγραμμα το οποίο δημοσιονομικής, για μια δυνατότητα το επόμενο διάστημα να ενισχύσουμε τη σύγκληση ανάμεσα στις χώρες κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και βεβαίως για τη δυνατότητα το επόμενο διάστημα να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη λογοδοσία. Υποστηρίζω την άποψη για έναν Υπουργό των Οικονομικών της Ευρωζώνης, όπως όμως ταυτόχρονα πιστεύω και την αναγκαιότητα ενός Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής, εργασίας της Ευρωζώνης. Διότι δεν πιστεύω στο μονοδιάστατο δημοσιονομικό φετιχισμό, αλλά στην ανάγκη να μπορέσουμε να πετύχουμε την δημοσιονομική πορεία εντός στόχων, ταυτόχρονα με την κοινωνική προστασία. Δεν είμαστε και δεν είμαι υπέρ της Ευρώπης των δύο ταχυτήτων. Είμαστε υπέρ της λειτουργικής Ευρώπης, των ενισχυμένων συνεργασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες ευρωπαϊκές συνθήκες, ιδίως εφόσον μέσα από αυτές μπορεί να προκριθεί, να επιτευχθεί ο στόχος μας για μια δημοκρατική, κοινωνική και οικολογική Ευρώπη. Με αυτές τις σκέψεις θέλω όλους και όλες να σας ευχαριστήσω θερμά για το ενδιαφέρον σας, για τα ερωτήματά σας και για την αντιπαράθεσή σας και να σας πω ότι παρά τις διαφωνίες μας, τις ισχυρές, παρά τις εντάσεις μας, έχουμε καταφέρει να πάμε ένα βήμα μπροστά. Έχουμε καταφέρει να ξεφύγουμε από τη μεγάλη δίνη της κρίσης. Ας βγάλουμε τα συμπεράσματά μας για τις αιτίες που μας οδήγησαν σε αυτή, προκειμένου να κάνουμε τώρα τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η Ευρώπη για να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη, για να μην ξαναβρεθούμε στην ίδια δύσκολη θέση που βρεθήκαμε τα προηγούμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, και το τρίτο μέρος της παρέμβασης του Πρωθυπουργού, απαντώντας